και εις την ατομική ζωή του καθενός μας, μήπως το ίδιο δεν συμβαίνει. Εθλίψεις μας επισκέπτονται πολλάκις ανεπιθύμητοι, η μία κατόπιν της άλλης, και οικετεύομεν και παρακαλούμεν και δεόμεθα και φαίνονται προσευχέ μας ως σαν να απευθύνονται εις το κενόν, ως σαν να πηγαίνουν χαμένες. Πόσον πλανόμεθα, πόσον απατώμεθα οι άνθρωποι. Κάπου εις το όρος επάνω είναι ο Κύριος και μας βλέπει όταν εμείς αδειμονούμεν και μας ακούει όταν εμείς προσευχόμεθα και βλέπει τα δάκρυά μας και ακούει τους στεναγμούς μας και με τα πολλής προσοχής τίνει ευήκον ους εις τας επικλήσεις μας. Και όταν κρίνει εκείνος κατά κάποιαν άλλην τετάρτην φυλακήν της νυχτός, περιπατών και πάλιν επί των κυμάτων, καθιστών αισθητήν και εμφανεί την παρουσίαν του επάνω και εις τα γεγονότα εκείνα τα οποία εμείς τα νομίζουμε ότι είναι εγκατάληψης του Θεού. Επάνω εις τα γεγονότα έρχεται εκείνα τα οποία εμείς τα θεωρούμε τόσον θλιβερά και ανεπιθύμητα. Τότε επιφαίνεται, δια να χαρίσει και πάλιν την γαλήνη, δια να δώσει και πάλιν την ειρήνη εις τας θλιμμένας και απογοητευμένας ψυχάς. Δεν είναι μόνον η δικά μας τα συναισθήματα αυτά. Προφήτης θεόπνευστος ήτο και ο Δαβίδ, όταν ευρισκόμενος υπό συρροήν δυσμενών περιστατικών και μη βλέπων την επέμβαση του Θεού όπως παρεκάλλει και όπως την επόθη, άφηνε την ψυχή του και εκείνος να εξπάσει εις θερμήν δέησιν και ηκεσίαν. Θεός πότε, Κύριε, επιλύσει μου εις τέλος, Θεός πότε αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού, έως τίνος θύσω με βουλάς εν ψυχή μου, ο δύνας εν καρδία μου ημέρας και νυχτός, έως πότε υψωθήσεται ο εχθρός μου επ' εμέ. Έλεγε και επανελάμβανε ο προφήτης Δαβίδ, ο εκλεκτός εκείνος δούλος του Κυρίου. Έως πότε θα μ' αφήνεις, Κύριε, απροστάτευτον. Έτσι ενόμιζε και εκείνος, όπως το νομίζουμε εμείς. Αλλά αν τότε εις την περίσταση εκείνη των μαθητών ο Κύριος επάνω εις το όρος ευρισκόμενος προσήφχε το υπέρ των χυμαζωμένων μαθητών, τώρα όχι επάνω εις ένα επίγειον όρος αλλά επάνω εις των ουρανών εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης καθήμενος ως αιώνιος αρχιερεύς και μεσίτης του ανθρωπίνου γένου, μεσιτεύει υπέρ ημών προς τον ουράνιον πατέρα, εντυγχάνει υπέρ ημών, συνεχώς δηλαδή πρεσβεύει και παρακαλεί υπέρ ημών, δια να δοθεί η σωτηρία, δια να έλθει η λύση των δεινών, δια να έλθει η απαλλαγή από τα ανεπιθύμητα θλιβερά γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Εις των καιρών που η πανσοφία και η αγαθότης και η αγάπη του ουρανίου πατρός θα κρίνουν και με τον τρόπον τον οποίον εκείνος θα κανονίσει εκάστοτε. Αδελφοί μου, μη αποθαρρυνόμεθα, μη απελπιζόμεθα, μη νομίζομεν ότι εις τον κόσμο αυτόν είμεθα έρμεα της τύχης. Μη νομίζομεν ότι είμεθα ακάτια, λένδι, βαρκούλες οι οποίες εξαπελήθησαν εις την κυματώδη θάλασσα χωρίς να είναι κανείς κοντά μας, χωρίς κανείς να μας κυβερνά, χωρίς κανείς να ενδιαφέρεται δι' ημάς. Όχι, πιο πάνω από εμάς είναι ο Κύριος Ιησούς,
ο ενανθρωπίσας σωτήρ και λυτρωτής των ανθρώπων, προς τον οποίον ας ανατείνομεν πάντοτε τας ψυχάς, ας αναπέμπομεν συνεχώς τας προσευχάς μας, ας του ζητούμεν την προστασία, όπως ακριβώς τότε διαθέσεις η ψυχή των μαθητών εποθούσε και ελαχταρούσε τον Κύριον και ο Κύριος ήλθε εις την κατάλληλον στιγμή. Έτσι και με ημάς θα συμβαίνει. Ας ποθούμε την λύτρωση του Κυρίου, ας ποθούμε την σωτηρία του, ας τον οικετεύομεν, ας τον παρακαλούμεν. Εκείνος μας ακούει, μας βλέπει και όταν κρίνει θα σπέβει η σωτηρία μας. Μας το υπεσχέθη άλλωστε εκείνος. Ιδού εγώ με θυμώνυμη, είμαι μαζί σας, είμαι εις το πλευρόν σας, στοργικός προστάτης, πατέρας, αδελφός, εγώ με θυμώνυμη, πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος.